Καλησπέρα σας. Είμαι πολύ συγκινημένη πραγματικά. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Νιώθω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω όλους, αλλά και τον καθένα σας και την κάθε μία σας ξεχωριστά για την παρουσία σας εδώ σήμερα στην πρώτη εκδήλωση, για την παρουσίαση των βασικών αρχών και θέσεων της παράταξής μας, της κίνησής μας. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στην παρουσία του βουλευτή Μουσταφά Μουσταφά, της γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου, της κυρίας Μιχαλητσούδη και όλων εσάς των εκλεκτών φίλων που με τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας. Δεν σας κρύβω ότι αποτελεί για μένα πολύ μεγάλη τιμή η παρουσία όλων σας, τόσων πολλών συμπολιτών, πραγματικά είναι μεγάλη έκπληξη για μένα, που διακρίνονται ο καθένας για την ποιότητα στον χώρο του, από την επαγγελματική, την κοινωνική του δράση στην πόλη, αλλά και τους οικισμούς. Θέλω να το εκλάβω αυτή την παρουσία και ως μια ανησυχία και ως μια αγωνία για την πορεία αυτής της πόλης, για το παρόν και το μέλλον των ανθρώπων της και ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Είναι αλήθεια, αγαπητοί φίλοι, ότι εμείς δεν ξεκινάμε σήμερα. Ως αυτοδιοικητική κίνηση διαγράφουμε ήδη μια διαδρομή. Σε λίγους μήνες ολοκληρώνουμε μια παρουσία 5 χρόνων στα δημοτικά πράγματα του τόπου. Ολοκληρώνουμε ένα δημιουργικό κύκλο και ανοίγουμε ένα νέο, πιο δυναμικό και πιο ελπιδοφόρο. Είμαστε η πιο νέα αυτοδιοικητική κίνηση από όλες τις άλλες που διεκδικούν να διοικήσουν το Δήμο. Αναλογιστείτε, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν στο ενεργητικό τους αρκετές θητείες ήδη. Κι όμως, σε αυτή τη μικρή διαδρομή, θεωρούμε ότι ήδη έχουμε βάλει τη σφραγίδα μας στα τοπικά πράγματα. Έχουμε αφήσει ευκρινές το αποτύπωμά μας με τα θέματα που αναδείξαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και στο δημόσιο χώρο. Συνεισφέραμε αποφασιστικά για να υπάρχει αυτό το επίπεδο συζήτησης σε όσα θέματα απασχόλησαν το Δήμο. Από το Δημοτικό Συμβούλιο έως όλα τα όργανα διοίκησης. Αλλά κυρίως δώσαμε ένα άλλο ύφος και ένα άλλο ύφος άσκησης υπεύθυνης και τεκμηριωμένης αντιπολίτευσης, εξαντλώντας τις δυνατότητες που είχαμε για τις πράξεις ή τις παραλήψεις της διοίκησης. Τιμήσαμε, πιστεύουμε, στο ακέραιο την εμπιστοσύνη και τη δύναμη που μας έδωσαν οι συμπολίτες μας για να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί για αυτούς και για την κοινωνία. Δεν την ανταλλάξαμε για ίδια ωφέλη, αλλά για το κοινωνικό σύνολο. Δεν την χρησιμοποίησαμε για δημόσιες σχέσεις, αλλά για διεκδικητική παρουσία στην αναζήτηση λύσεων. Τηρήσαμε στάση αρχών, αποθέσεις αξιών, πράγματα που θα μας ακολουθούν, πιστεύουμε, και στο μέλλον. Τίποτε από όλα αυτά, τα παραπάνω, αγαπητοί φίλες και φίλοι, δεν θα είχαμε διανοηθεί ή κατορθώσει να κάνουμε, ώστε να μας σηματοδοτούν σήμερα στη σκέψη των συμπολιτών μας, αν δεν είχαμε συνδιαμορφώσει όλοι εμείς την πολιτική ανατροπή, ένα πλαίσιο αρχών που όλοι μαζί συναμολογήσαμε, με πίστη στις δυνατότητες του Δήμου και των ανθρώπων του. Με σεβασμό στη δημοκρατία, με σεβασμό των δημόσιων αγαθών και του φυσικού περιβάλλοντος. Δεν θα τα καταφέρναμε αν δεν αφουγκραζόμασταν τις αγωνίες των συμπολιτών μας, των συλλογικοτήτων, των εργαζομένων, των αναγκών της κοινωνίας. Σήμερα μπορούμε και πρέπει ως κίνηση να είμαστε υπερήφανοι για την παρουσία και δράση μας, που αναγνωρίζεται από εχθρούς και φίλους. Και θέλω να ευχαριστήσω όσους αφανείς και ανιδιοτελείς συνέβαλαν σε όλη αυτή την πορεία μας. Αποτελεί για μας μια παρακαταθήκη. Δεν ήμασταν βέβαια λάθητοι. Επιζητούμε τη δημιουργική κριτική όλων σας, όσων παρακολουθούν τα δημοτικά πράγματα και θέλουν να συμβάλλουν επικοδημητικά. Δεν κρύψαμε τις δυσκολίες. Κι εγώ η ίδια που είχα τη μεγάλη τιμή να με επιλέξουν ως επικεφαλής στην προηγούμενη τετραετία, αποτελώ ζωντανό παράδειγμα της μέσης γυναίκας που καλείται σήμερα να ανταπεξέλθει στους πολλαπλούς ρόλους που είναι επιφορτισμένοι, ως εργαζόμενη, μητέρα, σύζυγος και πολιτικός βέβαια, όχι όμως με τη στενή έννοια του όρου, καθώς η ενασχόληση με τα κοινά της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι κάτι ευρύτερο. Είναι η καθημερινότητά μας, είναι η ζωή μας. Και όλα αυτά μέσα σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, αυτό εκφράζω πιστεύω τις φεμινίστριες εδώ μέσα, που δεν έχει ακόμη εξαλείψει πλήρως τις προκαταλήψεις της για τους προκαθορισμένους ρόλους των φίλων. Γι' αυτό για μένα αυτή η αναμέτρηση αποτελεί μια επιπλέον πρόκληση και ζητώ να συμπαραταχθούν δίπλα μου όχι μόνο οι γυναίκες, αλλά και όλοι όσοι δεν βολεύονται σε αυτές τις παροχημένες αντιλήψεις. Αγαπητές μου φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα περίοδο, ένα νέο κύκλο που ανοίγει. Θα θέλαμε να είναι διαφορετική η πραγματικότητα στο Δήμο, αλλά δυστυχώς η κατάσταση στην πόλη και στους οικισμούς μας πληγώνει. Μας πληγώνει γιατί δεν είναι βιώσιμη,
γιατί υπάρχει ακόμη και σήμερα έλλειψη βασικών υποδομών, δικτύων ίδρευσης, αποχέτευσης, χώρων πρασίνου, χώρων άθλησης και πολιτισμού και μια διακριτή ανισότητα στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων, όχι μόνο ανάμεσα στην πόλη και στους οικισμούς, αλλά ανάμεσα και σε συνοικίες αυτής της ίδιας της πόλης. Είναι η πόλη με τα 1000 πρόσωπα, είναι ο Δήμος με τα 1000 πρόσωπα. Αλλού το προσωπείο της σύγχρονης προσβάσιμης πόλης και αλλού το προσωπείο της μιζέριας και της εγκατάλειψης. Είναι ο Δήμος που βρίθει διακρίσεων, που πνίγεται από το κυκλοφοριακό πρόβλημα και δείχνει να μην το έχει αντιληφθεί. Που με μια απλή βροχόπτωση πλημμυρίζουν οι συνοικίες, ακόμη και τμήματα του κέντρου του. Είναι ο Δήμος που έχει αποψηλώσει και περιορίσει τους χώρους πρασίνου. Με αποτέλεσμα αυτή η πόλη, παρόλο που είναι χτισμένη στις παρυφές ενός από τα πιο όμορφα δάση της Νυμφαίας, να χαρακτηρίζεται από το τσιμέντο και αυτό να θεωρείται εξέλιξη και πολιτισμός δυστυχώς. Είναι ο Δήμος που σε κάποιους οικισμούς του, εν έτη 2019, οι κάτοικοι του δεν εμπιστεύονται το πόσιμο νερό. Είναι ο Δήμος που στην καρδιά της πόλης του έχει μια ανοιχτή πληγή που λέγεται Λάμπογιου, όπου καθημερινά παραβιάζονται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και προσποιείται ότι δεν βλέπει. Είναι ο Δήμος, με λίγα λόγια, που διαθέτει και πολίτες β' κατηγορίες. Γιατί όμως να υπάρχει σήμερα αυτή η στασιμότητα και η παραλυσία στον Δήμο που δεν γοητεύει και δεν ελκύει κανένα? Οφείλουμε να αναζητήσουμε βαθύτερα τις λογικές που κυριάρχησαν και οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Πεποίθησή μας είναι ότι οι ασκούμενες πολιτικές της διοίκησης εξαντλήθηκαν αποκλειστικά σε μια διαχειριστική αντίληψη αντιμετώπισης των δημοτικών πραγμάτων. Πολιτικές απονευρωμένες, χωρίς έμπνευση και σχέδιο για την επόμενη μέρα. Υπάρχει πιο κραυγαλαίο παράδειγμα από τον δημόσιο κομπασμό για την ύπαρξη εκατομμυρίων πλεονασμάτων, εις δόξαν των κοινωνικών αγαθών που μεγενθύνονταν, σύμφωνα με το ρητό «Οι αριθμοί ευημερούν και οι άνθρωποι παίνονται», οχυρώθηκαν πίσω από την ασφάλεια του υπερσυγκεντρωτικού δημαρχοκεντρικού συστήματος άσκησης διοίκησης που τροφοδοτούσε την αλαζονία και τον εγωισμό, αγνοώντας άλλες γόνιμες και δημιουργικές προτάσεις. Γι' αυτό άλλωστε και όταν θεσμοθετήθηκε ο Κλισθένης, αντιτάχθηκαν με πάθος. Προφανώς γιατί τους χαλούσε το βόλεμα, γιατί τους έβγαζε από την ασφάλεια που τους παρήχε η πλειοψηφία. Ένας κατεξοχήν λαϊκός θεσμός εξουσίας και τον οποίον τον στέγνωσαν, εξοβελίζοντας το περιθώριο τη συμμετοχή των πολιτών και των συλλογικοτήτων. Αφού ακόμη και το θεσμοθετημένο ρόλο των διαβουλεύσεων τον αποξίωσαν. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτή είναι η πραγματικότητα που μας πληγώνει και μας πονά όλους. Μας λένε υπερβολικούς και άδικους όταν την αναδεικνύουμε, δείχνοντας τη θέση της μια άλλη εξοραϊσμένη εικονική πραγματικότητα, διαφορετική από αυτή που βιώνουμε όλοι εμείς. Κάποιοι άλλοι πάλι προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτή δεν μπορεί να αλλάξει επιδιώκοντας να καλλιεργήσουν την ιτοπάθεια, μειωμένες προσδοκίες, άρα και περιορισμένα ή ακόμη και ευτελή κριτήρια επιλογών της ψήφου. Θέλω να διακηρύξω από εδώ ότι εμείς επιμένουμε. Αυτή την πραγματικότητα μπορούμε και πρέπει να την αλλάξουμε. Απευθυνόμαστε σε όσες και όσους ακόμη ονειρεύονται, όσους θέλουν να αλλάξουν τη ζωή των ίδιων και των παιδιών τους. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στη νέα γενιά και σε όσους η μοιρολατρεία και η σιωπή είναι ξένα με αυτούς χαρακτηριστικά, γιατί δεν ταιριάζει σε ελεύθερα σκεπτόμενους ανθρώπους. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σήμερα είμαστε ακόμη πιο όριμοι. Βαθύτερη γνώση των θωμάτων, πλούσιες εμπειρίες και έτοιμοι να εμπλουτίσουμε το σχέδιο και το όραμα που είχαμε συνδιαμορφώσει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη συζήτηση ανοίγουμε σήμερα. Μια συζήτηση που θα διευρυνθεί τις επόμενες μέρες με την αυθεντική και την άμεση συμμετοχή των συμπολιτών μας στην πόλη και τους οικισμούς του Δήμου. Σήμερα είμαστε μπροστά σε μια νέα δυναμικά αναπτυσσόμενη πραγματικότητα που έρχεται από τη βόρεια μεγάλη γειτονιά μας. Κάθε χρόνο εκατομμύρια τουριστών, εκ των οποίων πολλοί απαιτητικοί επισκέπτες, την πρώτη πόλη που συναντούν, στον πρώτο Δήμο που εισέρχονται, είναι η Κομοτηνή και ο Δήμος μας. Είμαστε ο καθρέφτης της χώρας, με τις ξεχωριστές φυσικές ομορφιές, τις παραλίες, τις λιμνοθάλασσες, τις αρχαιότητες, τα ιστορικά μας μνημεία, τις πολυπολιτισμικές παραδόσεις. Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε γρήγορα το ισχυρό αυτό συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτουμε. Σήμερα η είσοδη της πόλης δεν είναι πια μόνο η ανατολική ή η δυτική, αλλά η νέα μεγάλη είσοδος που έρχεται από τον κάθετο άξονα. Αυτήν οφείλουμε να διαμορφώσουμε και να σχεδιάσουμε με τρόπο που να προσελκύει, να μαγνητίζει και κυρίως να οδηγεί τους απαιτητικούς επισκέπτες στους χώρους που αποτελούν τον πλούτο και τα ισχυρά πλεονεκτήματα της περιοχής.
Είναι επίγον και κέραιο ζήτημα να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των έργων που αφαιρούν την ανάπλαση και αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου, αλλά και η επιχειρηματικότητα από την άλλη, αξιοποιώντας υπαρκτά χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνεργασία με το Δήμο, οφείλει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επισκεπτών σε όφελος της τοπικής οικονομίας. Η αξιοποίηση αυτού του συγκριτικού μας πλεονεκτήματος δεν αναιρεί την ανάγκη, αλλά αντίθετα επιβάλλει την εντατικοποίηση των ελέγχων στην είσοδο για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου και της παραοικονομίας που πλήττει πολλούς επαγγελματίες της πόλης μας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, μπορούμε όλοι μαζί να σχεδιάσουμε ένα Δήμο με την πόλη και τους οικισμούς του προσβάσιμο που να θέλεις να ζεις και να ονειρεύεσαι. Μια πόλη βιώσιμη, καθαρή, λειτουργική, πολυπολιτισμική, συμβατή με τις νέες τεχνολογίες. Στην καθαριότητα και στη διαχείριση των απορριμμάτων να στοχεύσουμε ώστε να αλλάξουμε την εικόνα της πόλης. Οι μη υπόγειοι κάτοικοι σε άλλες πόλεις εδώ και καιρό είναι μια πραγματικότητα. Στην πόλη μας είναι μόνο στα χαρτιά. Αν παρακολουθείτε τις εξελίξεις, τώρα μόλις μπήκαμε στην προεκλογική περίοδο, άρχισε να συζητάμε για τους μη υπόγειους κάδους. Δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε ένα πλήρες πρόγραμμα σε ευρεία κλίμακα. Η μη υπόγειων κάδων θα ανακουφίζει τη πόλη και τους οικισμούς της. Επιμένουμε στη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση, ανάκτηση και κομποστοποίηση. Θα εργαστούμε για να προχωρήσει ταχύτερα ο εγκεκριμένος περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης των απορριμμάτων για να ελαφρυνθεί ο Δήμος. Στη δική μας αντίληψη, η διαχείριση των απορριμμάτων είναι στάση ευθύνης, συμμετοχής, συλλογικής προσπάθειας των πολιτών. Δεν είναι βάρος, αλλά μπορεί η διαχείρισή τους να αποτελέσει πόρους για το Δήμο. Στη σύγχρονη άστινα του κυκλοφοριακού, προτείνουμε να υιοθετηθεί ένας άλλος τρόπος σκέψης και δράσης. Αν η ρύθμιση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων γίνεται όλο και πιο δύσκολη, τότε η ρύθμιση της κυκλοφορίας των πεζών είναι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος. Είμαστε σε ετοιμότητα και με πνεύμα συνένεσης να αναζητήσουμε την πεζοδρόμηση τμήματων στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα με την πύκνωση των δημοτικών μέσων μεταφοράς, καθώς και την αναζήτηση περιμετρικά νέου χώρου στάθμευσης. Στις άμεσες προτεραιότητές μας συμπεριλαμβάνεται η εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδίου, ώστε να απελευθερωθούν χώροι για δημόσια χρήση όπως σχολική στέγη και πάρκα, καθώς θα ανακουφιστούν και μειονεκτικές περιοχές της πόλης, αυτό που με ευκολία ονομάζεται η πίσω πλευρά της πόλης. Προβάλλουμε την αναγκαιότητα ο Δήμος να αγκαλιάσει τη νέα γενιά με τη δημιουργία δημόσιων χώρων, όπου θα αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα, την πνευματικότητα, τις σχέσεις τους, με πρόσβαση σε υποδομές παροχής ψηφιακών υπηρεσιών. Δεν νοείται για μας τη σημερινή εποχή να εκκρεμεί ακόμη η ολοκλήρωση βασικών υποδομών στην ίδρυση και στην αποχέτευση, να υπάρχει ακόμη πρόβλημα ποιότητας και ασφάλειας πόσιμου νερού, όπως συμβαίνει σε οικισμούς του Δήμου. Πεποίθησή μας είναι η αρμονική συμβίωση, η ισονομία, η ισοπολιτεία των συμπολιτών μας, ανεξαρτήτου θρησκείας ή καταγωγής. Αναγνωρίζουμε τα βήματα που έγιναν στον τομέα της προσβασιμότητας της πόλης για τους συμπολίτες μας με ειδικές ανάγκες και θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει συνείδηση στην κοινωνία ο σεβασμός των δικαιωμάτων τους. Το θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων και κυρίως των σκυλιών έχει μεγενθυνθεί και έχει διχάσει την τοπική κοινωνία, με ευθύνη βέβαια της διοίκησης του Δήμου, που προτίμησε την απραξία προς αποφυγή συγκρούσεων. Απαιτείται βούληση για εφαρμογή του νόμου, καταγραφή μέσω των κτηνιάτρων, όλων των σκύλων, δεσποζόμενων και αδέσποτων, εξοραϊσμός, εξανθρωπισμός και επέκταση του υπάρχοντος κοινοκομείου, το οποίο ομολογουμένως είναι σε άθλια κατάσταση και δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου με την ένταξη σε αυτό εργαζομένων του Δήμου αλλά και ελθελοντών που θα προβάλλει, θα εκπαιδεύει και θα κοινωνικοποιεί αυτά τα ζώα με στόχο πάντα την επίτευξη υιοθεσίας. Η σχέση μας με τα ζώα καταδεικνύει και το επίπεδο πολιτισμού ενός τόπου. Δεν είμαστε υπέρ των απογυμνωμένων πόλεων. Δεν μπορούμε όμως να αγνοήσουμε και θέματα ασφάλειας των συμπολιτών μας, εκεί όπου αυτά τίθενται χωρίς υπερβολές και εξάρσεις. Τίποτα από τα παραπάνω αναφερόμενα δεν μπορεί να είναι βέβαια αποτελεσματικό, αν δεν υπάρξουν παράλληλα δράσεις στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα των νέων συνδημοτών μας, και γι' αυτό απαιτείται η συνεργασία του Δήμου με τις φιλοζωικές οργανώσεις και την εκπαιδευτική κοινότητα. Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, στην εποχή μας είναι ανάγκη να αντιμετωπίσουμε με ενεργητικό τρόπο τις προκλήσεις που φέρνει η κλιματική αλλαγή. Χρειάζονται λίγες μόνο ώρες έντονων βροχοπτώσεων για να πλημμυρίσουν οι δρόμοι από το κέντρο της πόλης μέχρι τους οικισμούς. Να πλημμυρίσουν χιλιάδες στρέμματα αγροτικών εκτάσεων με συνέπειες στην αγροτική παραγωγή.
Επιβάλλουν αυτή η πραγματικότητα να επανεξεταστούν οι παπαλαιωμένες υποδομές και να καταγραφούν με ακρίβεια οι ανάγκες, έτσι ώστε να σχεδιαστεί μακροπρόθεσμα η αντιμετώπιση του προβλήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, η αγροτική αδοποιία αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για τον αγροτικό πληθυσμό του Δήμου μας και πρέπει να αντιμετωπίζεται σταθερά, έγκαιρα και σε όλους ανεξαιρέτως τους οικισμούς, χωρίς διακρίσεις. Οφείλουμε να μην ξεχνούμε ως Δήμος ότι μεγάλο κομμάτι των δημοτών μας ασχολείται με τον αγροτικό τομέα, την κτηνοτροφία, που τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα έχουν οδηγήσει πολλές εκμεταλλεύσεις σε αδιέξοδο. Δεν κλείνουμε τα μάτια μας στις ανάγκες τους, θα είμαστε σε διαρκή διάλογο μαζί τους. Αυτή η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής επιβάλλει να δούμε σε νέα βάση το φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, την ενίσχυση των χώρων πρασίνου σε όλο το Δήμο, αλλά ιδιαίτερα μέσα στην πόλη. Να διεκδικήσουμε την ανάπλαση και την αποκατάσταση των χώρων και των κατασκευών στο περιαστικό δάσος της Νιμφαίας, όπου χιλιάδες συμπολίτες μας αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους. Να διεκδικήσουμε το χώρο που βρίσκεται στον αστικό ιστό της πόλης για αξιοποίηση. Αναφέρουμε βέβαια στον πρώην κτηνοτροφικό σταθμό μια μεγάλη έκταση 300 περίπου στρεμάτων. Μπορεί να αξιοποιηθεί με βάση ένα βιώσιμο σχέδιο ανάπτυξης ενός χώρου πολλαπλών χρήσεων και ήδη αυτό το έχουμε σαν προτεραιότητά μας, σαν παράταξη, το είχαμε θέσει ήδη στον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος έχει επισκεφθεί την πόλη μας. Να αναζητήσουμε τρόπους ανάπλαξης ως φυσικού χώρου πρασίνου του μεγάλου τμήματος στην ανατολική πλευρά της πόλης. Ουσιαστική αξιοποίηση και οργανική σύνδεση σε ευρύτερη κλίμακα του Δήμου με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ώστε να καταστεί ο ημάντας της διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία και τις ανάγκες της. Να αξιοποιήσουμε τα καινοτόμα εργαλεία που φέρνει η ψηφιακή εποχή σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του Δήμου. Η έξυπνη πόλη δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, να κάνουμε το Δήμο, την πόλη, περισσότερο βιώσιμη και φιλική προς το δημότιο. Δεσμευόμαστε για την έγκαιρη προετοιμασία του Δήμου να υποδεχθεί και να αξιοποιήσει εφαρμογές που δρομολογούνται, το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, η ενιαία ψηφιακή πύλη για τον πολίτη, η ανάληψη όλων των εγγράφων που τον αφορούν. Ακόμη εφαρμογές όπως τις έξυπνη στάθμευση, τις διαχείριση των υδάτων, των απορριμμάτων, τις διαχείριση λειτουργία των κτηρίων και άλλα. Τις τελευταίες μέρες παρακολουθώ στη δημόσια συζήτηση τους δύο συνυποψηφίους μου να ερίζουν για το αν ο Δήμος αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, αν η Κομοτηνή ανήκει ή όχι σε αυτό που μπορεί να γράφεται ως έξυπνη πόλη. Υπάρχει, αγαπητοί φίλοι, πιο αδιάψευστος μάρτυρας από τους ίδιους τους πολίτες και ιδιαίτερα τη νέα γενιά? Επιτέλους, ποιες είναι οι υπηρεσίες που απολαμβάνουν και δεν το γνωρίζουν? Οι διαδοχικές δημοτικές διοικήσεις, στις οποίες και οι δύο συμμετείχαν από θέσεις ευθύνης, κράτησαν δυστυχώς το Δήμο μακριά από την ψηφιακή εποχή που ζούμε. Δεν αξιοποίησαν χρηματοδοτικά εργαλεία, έξυπνες εφαρμογές, στα οποία άλλοι Δήμοι πρωτοστάτησαν. Σήμερα, αφού χάθηκε πολύτιμος χρόνος, διαγωνίζονται γύρω από τα προγράμματα με καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές που ανακοίνωσε η σημερινή κυβέρνηση, όπως το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Προϋπολογισμού 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, της ψηφιακής πλατφόρμας για την διαχείριση των θέσεων στάθμευσης σε όλες τις μεγάλες πόλεις, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, την ενιαία ψηφιακή πύλη για ανάκτηση ηλεκτρονικά από τον πολίτη εγγράφων. Αν δεν προετοιμαστούμε έγκαιρα ως Δήμος, κινδυνεύουμε να χάσουμε για άλλη μια φορά το τρένο της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Θα πρωτοστατήσουμε στην αναβάθμιση της ποιότητας του πολιτιστικού έργου που παράγεται και που αποτελεί οξυγόνο, ιδιαίτερα για μικρούς περιφερειακούς Δήμους όπως ο Δήμος Κομοτηνής, στηρίζοντας τις δράσεις των τοπικών συλλόγων, που οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν να επιδείξουν σημαντική παρουσία, η οποία ξεφεύγει από τα στενά τοπικά όρια, ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες και τη δημιουργικότητα του ντόπιου καλλιτεχνικού δυναμικού. Καθώς ο πολιτισμός δεν ψυχαγωγεί απλά, αλλά και διαπαιδαγωγεί, επιβάλλεται να ξαναμελετήσουμε και να αναδιαμορφώσουμε σε νέες σύγχρονες κατευθύνσεις που θα περικλείουν τον πλούτο της πολυπολιτισμικής μας περιοχής, καθώς και όλων των Βαλκανίων. Το ΔΥΠΕΘΕ πρέπει να μετατραπεί σε ζωντανό κύτταρο, σε χώρο δράσης και δημιουργίας των ζωντανών καλλιτεχνικών δυνάμεων του Δήμου, ξεπερνώντας την επιλεκτική και εν πωλής μη αντιληπτή παρουσία και δράση του. Θα εργαστούμε να αναβαθμίσουμε τις αθλητικές υποδομές, καθώς από την εγκατάλειψη οδηγούνται πολλές σε απαξίωση. Βλέπετε το κολυμπητήριο που έκλεισε εδώ και λίγα χρόνια, το κλειστό γυμναστήριο που η στέγη του και όχι μόνο είναι προβληματική, χώροι άθλησης, γήπεδα στους οικισμούς του Δήμου που είναι κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν. Ευτυχώς ο Φιλόδημος
έρχεται με γενναία χρηματοδότηση να καλύψει αυτά τα κενά. Απαιτείται όμως και η πολιτική βούληση. Εμείς δεσμευόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση και ήδη με τη δική μας πρωτοβουλία, πρόταση και διαμεσολάβηση, έχει δρομολογηθεί η ανακατασκευή μια σειρά γηπέδων σε οικισμούς. Αγαπητοί συνδημότες, σε μια περίοδο που η χώρα βγαίνει από τη σφιχτή δημοσιονομική επιτήρηση και βρίσκει το βηματισμό της, επανακάμπτει οικονομικά και προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές που άφησε στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας η κρίση, ο Δήμος οφείλει να εναρμονιστεί σε αυτό το πνεύμα, όχι μόνο με τη διανομή τροφίμων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εψηλιστικής Βοήθειας, αλλά στη διαμόρφωση και άσκηση της δικής του κοινωνικής πολιτικής. Με σταθερή τιμολογιακή πολιτική, αντίστοιχη με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, απέχοντας από επιθετικές ενέργειες σε βάρος πολιτών, ιδιαίτερα μάλιστα όταν πρόκειται για τους οικονομικά αδύναμους. Αναγνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα Φιλόδημος είναι ένα ευεργετικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τους Δήμους μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα συρρήκνωσης των ΚΑΠ που άγγιξε το 60% και πάνω. Ένα σημαντικό τμήμα αφορά το Δήμο Κομωτινής για να καλύψει βασικές ανάγκες όπως αγροτική οδοποιία, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλα πολλά. Ήδη έχουμε καταθέσει προτάσεις για την αξιοποίηση των πόρων αυτών και θα εργαστούμε στην κατεύθυνση της πλήρους απορρόφησής τους. Αγαπητές φίλες και φίλοι, χαιρετήσαμε τη δημοκρατική τομή που έφερε στην αυτοδιοίκηση ο Κλισθένης ως ένα πρώτο βήμα για τη δημοκρατική εμβάθυνση του θεσμού. Η καθιέρωση της απλής αναλογικής διαμορφώνει μια νέα αυτοδιοικητική πραγματικότητα. Στις επερχόμενες εκλογές, ο κάθε συνδυασμός θα εκλέξει ό,τι δημοκρατικά του αναλογεί από την πρώτη Κυριακή, τελείωσαν πλέον τα μπόνους στον νικητή της δεύτερης Κυριακής που έδινε το 60% των συμβούλων και πάνω. Είναι βέβαιο ότι κανείς δεν θα έχει την δυνατότητα από μόνος του να αναλάβει την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου. Από τη μεριά μας διεκδικούμε τη μεγαλύτερη δυνατή εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας για να αναδειχθούμε ως μια καθοριστική δύναμη που θα βάλει τη σφραγίδα της στην εξέλιξη των δημοτικών μας πραγμάτων. Δεσμευόμαστε ότι τα προγραμματικά μας προτάγματα, οι θέσεις, οι προτάσεις μας που θα τύχουν της εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας θα είναι η πρωταρχική βάση των όποιων συγκλήσεων ανακύψουν. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, όλα τα παραπάνω ακούγονται πράγματι πολύ ωραία σε όλους. Αλλά στην πραγματικότητα τίποτα άλλο από όλα αυτά δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν ο ίδιος ο πολίτης δεν εμπνευστεί, δεν μας εμπιστευτεί και δεν συμμετέχει στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Και η αυτοδιοίκηση, ο κατεξοχήν λαϊκός θεσμός, είναι αυτή που μπορεί να εμπνεύσει. Είναι γεγονός ότι ο Κλισθένης δημιουργεί τέτοιες δυνατότητες. Εμείς θα εργαστούμε για να διευρυνθούν τα όρια της δημοκρατίας που ανοίγει. Δεσμευόμαστε να κάνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο το πραγματικό κέντρο όλων των πολιτικών αποφάσεων του Δήμου που καθορίζουν τις τύχες των συνδημοτών μας και που βέβαια δεν ήταν μέχρι τώρα. Δεσμευόμαστε να αναβιώσουμε με ουσιαστικό τρόπο τις λαϊκές συνελεύσεις και την ουσιαστική εκχώρηση του ρόλου και των πόρων στα τοπικά συμβούλια. Δεσμευόμαστε στη δημόσια λογοδοσία του Δημοτικού Συμβουλίου ανατακτά χρονικά διαστήματα, πράγμα που δεν συνέβαινε μέχρι σήμερα, αν και ήταν θεσμοθετημένη η υποχρέωση. Δεσμευόμαστε να απευθυνόμαστε στην κρίση των συμπολιτών μας μέσω δημοψηφισμάτων για σημαντικά θέματα. Και ως παρένθεση, ακούω ότι θέλουν να επαναφέρουν και ξανά στη συζήτηση για το χρυσό. Ανοίγει δηλαδή με κάποιο τρόπο εκ του πλαγίου πάλι η συζήτηση για το χρυσό. Να τους πούμε να μην προκαλούν, γιατί η ετιμιγορία των συμπολιτών μας θα είναι καταλυτική. Διεκδικούμε το ρόλο που αρμόζει σε αυτό το δημοκρατικό θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, όχι ως παρακολούθημα του κεντρικού κράτους ή χειροκροτητή των εκάστοτε κυβερνητικών επιλογών, αλλά ως εκφραστή των δημοκρατικών και κοινωνικών αναγκών των συνδημοτών μας. Διεκδικούμε το ρόλο και τους θεσμοθετημένους πόρους που αναλογούν στην αυτοδιοίκηση. Για την παράταξή μας, τίποτα που αφορά τον πολίτη δεν μπορεί να είναι ξένο σε εμάς, ακόμη και αν δεν είναι άμεσα της αρμοδιότητάς μας. Γι' αυτό δεν μας ικανοποιεί η λογική που φορτώνει την ευθύνη στην περιφέρεια ή στο κράτος. Αντίθετα, διεκδικούμε από την περιφέρεια και από το κράτος αυτό που απασχολεί και αποτελεί πρόβλημα για τον δημότη μας. Διεκδικούμε ως παράταξη να έχουμε λόγο σε όσα ζητήματα αφορούν και αδικούν τον τόπο μας, ανεξάρτητα με το ποια κυβέρνηση είναι στα πράγματα. Και είχα και προσωπικά την ευκαιρία από τη θεσμική μου θέση να το αποδείξω με το θέμα που προέκυψε με την είδηση της 4ης νομικής σχολής. Προμετωπίδα μας η διαφάνεια και η χρηστή διοίκηση,
χωρίς διακρίσεις σε φίλους και ημετέρους, αλλά με βάση την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης όλων, ανεξαιρέτως των πολιτών. Θέλω να γνωρίζετε ότι είμαστε δεσμευμένοι μόνο απέναντι στους συμπολίτες μας, μόνο απέναντι σε εσάς. Αυτή είναι και η μόνη εξάρτηση που έχουμε. Σε εμάς δεν θα βρουν έδαφος οι επιδιώξεις όποιων ιδιωτικών συμφερόντων. Σε σταθερή και μόνιμη βάση θα διαμορφώσουμε τη συνεργασία μας με όλους τους κοινωνικούς, τους παραγωγικούς φορείς, τους συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, κάθε συλλογικότητα της περιοχής, με γνώμονα όμως το συνολικό συμφέρον της κοινωνίας και του τόπου. Φέρνουμε μια νέα ιδέα ενός αναβαθμισμένου ρόλου του πολίτη που συμμετέχει και συνδιαμορφώνει τη συλλογική μας πορεία ως κοινωνία. Του πολίτη με υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα. Αποστρεφόμαστε την ιδέα του πολίτη πελάτη και την πιο ακραία ακόμη εκδοχή του, την πολιτική ομοιρία λόγω ανέχειας που γίνεται αντικείμενο συναλλαγής και εκμετάλλευσης. Θα μας βρουν απέναντί τους όσοι ανήθικα παίζουν με τον πόνο των συνανθρώπων μας. Η αυτοδιοίκηση που θέλουμε να υπηρετήσουμε είναι το πιο δημοκρατικό κύτταρο στις σύγχρονες δημοκρατίες. Για να το πω διαφορετικά, στον μεγάλο ναό, στην Εκκλησία της Δημοκρατίας, η αυτοδιοίκηση είναι το ιερό που οφείλουμε και να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, στις ερχόμενες εκλογές του Μαΐου, το μόνο πραγματικό δίλημα που θα έχουν μπροστά τους οι πολίτες είναι να επιλέξουν ανάμεσα σε μια δημοτική αρχή χωρίς όραμα, με λογική απλής διαχείρισης ή σε μια δημοτική αρχή που θα αφουγκράζεται τις κοινωνικές ανάγκες, θα υπερασπίζεται τα δημόσια αγαθά και θα σχεδιάζει με τη συμμετοχή των πολιτών τη νέα εποχή που έρχεται. Απευθυνόμαστε σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, ανεξαρτήτου θρησκείας ή καταγωγής, όποιες επιλογής πολιτικής ή σεξουαλικής έχουν κάνει. Ιδιαίτερα απευθυνόμαστε στη νέα γενιά, να πάρουν όλοι μέρος σε αυτή την ωραία και μεγάλη προσπάθεια για την αλλαγή πορείας στο Δήμο Κομοτηνής. Αγωνιζόμαστε για την ανατροπή. Μπορούμε να ζήσουμε αλλιώς. Απευθύνομαι σε όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ, καθώς και όσους μας παρακολουθούν απ' έξω. Σας καλώ να συστρατευτούμε σε αυτήν τη μεγάλη αλλά ωραία προσπάθεια. Όλοι μας ίσοι μεταξύ ίσων. Σας διαβεβαιώ ότι γνωρίζω πολύ καλά, όπως όλοι μας άλλωστε, ότι οι άξιοι, οι δημιουργικοί συμπολίτες με ικανότητες, με φρέσκες ιδέες, οι πετυχημένοι δηλαδή άνθρωποι, αυτούς που έχει ανάγκη σήμερα ο Δήμος, οι πολίτες, δυστυχώς είναι αυτοί που δεν τους έχει ανάγκη, που τους κρατά μακριά η φθαρμένη αντίληψη της πολιτικής που σήμερα δυστυχώς κυριαρχεί. Η πολιτική όχι των ιδεών, αλλά των μηχανισμών. Η πολιτική όχι των αξιών, αλλά των δημοσίων σχέσεων. Σας καλώ λοιπόν με την ενεργητική παρουσία σας να συμβάλλετε για να αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα. Να σπάσουμε αυτές τις αντιλήψεις που ουσιαστικά είναι και τα δεσμά της πόλης που όλοι μας αγαπάμε. Έχουμε μέχρι τις εκλογές της 26 Μάη σχεδόν 3 μήνες μπροστά μας. Σας καλώ όλους και όλες σε αυτόν τον ωραίο αγώνα και είμαι βέβαιη πως θα πετύχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψετε τώρα όλα αυτά που αναφέρομαι και που στοχεύουμε με τη δική σας βέβαια πάντα συμβολή, δεν μπορούμε να τα πετύχουμε μόνοι μας. Θέλουν και κάποιους ανθρώπους, θέλουν μια ομάδα. Εμείς έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα, έχουμε ήδη μια βάση από την προηγούμενη παράταξη, την οποία όμως συνέχεια ενδυναμώνουμε με νέους άξιους ανθρώπους, οι οποίοι προέρχονται από όλους τους επαγγελματικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς χώρους και οι οποίοι θα δώσουν μαζί μας αυτή τη μάχη για την ανατροπή και για την αλλαγή στο Δήμο Κομοτηνής. Θα μου επιτρέψετε μια σύντομη παρουσία αυτών των πρώτων. Δεν παρουσιάζουμε όλη την παράταξη, τους υπόλοιπους τους κρατάμε για έκπληξη. Να έχετε και κάτι να περιμένετε από εμάς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα παρακαλούσα να έρθουν ένας-ένας ή μία-μία, για να μην κάνουμε διακρίσεις φύλου. Ο Χρήστος Αντωνίου είναι αστυνομικός, υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα ΙΑΣΜΗ. Η Χαρά Ιβρή είναι μια νέα συνάδελφος, δικηγόρος,
δημιουργικός, δραστήριος άνθρωπος, νέα γυναίκα, πολλά υποσχόμενη στο Δήμο. Ασχολείται για πρώτη φορά με τα κοινά. Να της δώσουμε λίγο θάρρος, έτσι. Και μια πιο παλιά, η Διαλεχτάκη Κερασούλα. Πού είσαι, Κερασούλα, δεν σε βλέπω. Συνεργάτης, πρώην συνεργάτης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Ισονομικής Σχολής. Η Ναγκάμοβα Λόλα Κατερίνα. Πού είσαι, Κατερίνα? Είναι γιατρός ειδικευόμενη στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Κατερίνα. Καραγιονίδου Εφροσύνη, η Έφη κατά κόσμον. Είναι πρώην εργαζόμενη στη Φάνκο, στο διάφημο, δυναμική, δραστήρια γυναίκα. Η Αγγελικούλα, η Κουγιουμτζόγλου, που είναι αγγελική αρχιτέκτονας, νέο κορίτσι, δραστήρια, στην αριστερά, δυναμική. Καλή επιτυχία. Η Λιονάκη, η Σοφία, η οποία αρρώστη την τελευταία στιγμή, δεν παρευρίσκεται δυστυχώς μαζί μας, την έχω ανακοινώσει ήδη. Ο Γιώργος Λουτατίδης, πρώην στέλεχος της Τράπεζας Πειραιώς. Καλό παιδί. Σιτζάκα, Μίν και Αμίλ. Εδώ είναι. Τον παρακολουθείτε τον Αμίλ. Στα μέσα είναι συνεδρία, δεν χρειάζεται να πω πολλά λόγια. Είναι παντού παρόν στα της πόλης. Σπηλιώτη Χριστίνα. Είναι αρχιτέκτονας. Δεύτερο στην Πολυτεχνική Σχολή του Ξάνθη. Στρατιάδης Ανέστης. Σε αυτόν δεν χρειάζεται να πω πολλά. Εκπαιδευτικός, στα κινήματα. Συλληβού Άρτεμις. Ηλεκτρολόγος μηχανικός. Εργάζεται στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο. Φρέσκια δεν με λες. Φρέσκια. Δεν το λέω, το δείχνεις εσύ, δεν χρειάζεται να το πω. Τσατσαρίδης Κωνσταντίνος. Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αιγύρου. Αγρότης, αντιδήμαρχος. Έχει εμπειρία στα τοπικά πράγματα, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τσαρέκα Συρματούλα. Να και μία ακόμη νέα γυναίκα. Υπάλληλο στον ΟΕ. Ασχολείται με τα κινήματα. Χασάνε Κρέμ. Οδοντίατρος, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου του Μεμινής. Χασάν Χασάν, είναι εν ενεργεία Δημοτικός Συμβούλος, μηχανικός. Τώρα θα ήθελα να καλέσω τον Παναγιώτο Μιχαηλίδη. Είναι από τα νέα πρόσωπα στο ψηφοδέλτιο. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ελεκτρονικών Μηχανικών Πολυτεχνείου της Κρήτης. Έχει πολλές περγαμηνές. Έχει πολλές περγαμηνές. Εργάζεται στο Τμήμα Γυροφορικής του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής ως διαχειριστής έργων και βραβευμένων ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων. Είναι αυτός που χειρίζεται τα μεγάλα έργα του νοσοκομείου. Ο Σάκης ο Κουσουτζής, τώρα δεν ξέρω, δεν είναι εδώ. Είναι ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου, μου είπε ότι ήταν λίγο αδιάφατος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο Βέτης Δημήτριος.
δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Αριανών. Μανολόπουλος Δημήτρης, αγρότης από τη Νέα Καλλίστρη. Μαυρόπουλος Χαράλαμπος, δεν χρειάζεται να πούμε για αυτόν τον πάτη τίποτα. Πρώην εργολάβος, υποψήφιος πολλές φορές. Ο Τοτοκότσης ο Κώστας, ο οποίος δουλεύει στο τοπικό κανάλι εδώ, δεν χρειάζεται στις τάσεις νομίζω. Τώρα θα με επιτρέψει τους υπόλοιπους την άλλη φορά να κρατάσουμε και κάποιες εκπλήξεις έτσι, ε. Ελάτε μια φωτογραφία, πώς θα γίνει τώρα όλοι μαζί. Ελάτε, ελάτε εδώ.